Το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης εγκρίθηκε, αλλά οι ανησυχίες του κόσμου υφίστανται στη σκιά της ακρίβειας που ταλανίζει ένα μεγάλο ποσοστό της κυπριακής κοινωνίας. Η κραυγή αγωνίας από τους χαμηλοσυνταξιούχους εμφανίζει μέσα από τον γκάλοπ της εκπομπής Αλφα Καλημέρα. Ευτυχώς δεν θα μπορούμε να αυτούμε με έρχοντες, με θερμάσεις, με τίποτα. Διούν επιλεκτικά σε αυξήσεις της συντάξης, σε κρατικούς υπαλλήλους, σε διάφορους άλλους κλάδους. Πρέπει να δουν τον κόσμο πιο καλά. Ό,τι μέτρα να πάρει, η ακρίβεια δεν πάβει να είναι ακρίβεια. Για όλους που πρέπει να κάνει κάποιο κάτι. Είμαστε συνταξιούχοι, αλλά με 650 και 700 ευρώ σύνταξη μπορεί ένα συνταξιούχος να ζήσει. Προς τη σωστή κατεύθυνση το πακέτο μέτρων δηλώνουν τα πολιτικά κόμματα, αλλά θα πρέπει να γίνουν κι άλλα την ώρα που ο Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και των Συνταξιούχων εκφράζουν προβληματισμούς και επιφυλάξεις. Χρειάζεται μια συνολική στρατηγική, ιδιαίτερα για τους μονογονιούς. Ένας που παίρνει 1.200, 1.250, 1.300 σαν εισόδημα οικογένειας. Τώρα που σταματά και η επιδότηση, η κλιμακωτή που υπήρχε μέχρι σήμερα, πώς επηρεάζεται θετικά. Στο μέτωπο της επιδότησης της τιμής χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση που ετοίμασε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και να την καταθέσουν στα κατατόπους γραφεία της. Και να επιβεβαιώνει στο σημείο που λέει ότι ο δικαιούχος διαμένει στο υποστατικό του. Το πρώτο τιμολόγιο το οποίο θα πάρουν αυτοί οι δικαιούχοι, να τους αποκαλούμε πλέον, θα είναι τον Ιανουάριο. Στο πακέτο περιλαμβάνονται και δύο στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ανακαινίζω, ενοικιάζω και το σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε νέους ή και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών, στοχεύοντας σε δύο κατευθύνσεις. Την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος και την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Οι ενδυνάμει δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης από τις 15 Νοεμβρίου. Και στο δεύτερο σχέδιο είναι η θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσα Νοεμβρίου.